οι αγώνες είναι αγώνες προσκυνίου, είναι αγώνες πολιτικοί, συγκρουόμαστε ιδεολογικά, αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με τις θέσεις μας και τις αντιλήψεις μας και όχι με ένα παζάρι εξουσίας το οποίο γίνεται από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά για να φτιαχτεί ένα συνοθήλευμα, ένα συνασπισμός εξουσίας και να ισοπεδώσει την κοινή μας προσπάθεια. Κάναμε λάθη, ναι, κάναμε λάθη. Γιατί όταν εμπιστεύεσαι πρόσωπα που συνεχώς έχουν τις ίδιες πρακτικές, τότε και εσύ έχεις ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά. Τώρα όμως, το ψηφοδέλτιό μας θα είναι καθαρό, θα είναι προοδευτικό, θα έχει πρόσωπα τα οποία έχουν αγωνιστεί για την παράταξη και το ψηφοδέλτιο αυτό πρέπει να το τιμήσουμε. Και το ψηφοδέλτιο πρέπει να τιμήσει και τα μέλη μας, να έχει ένα καθαρό λόγο. Και έχουμε πολλά επιχειρήματα και ας πάμε σε αυτά. Τι έκανε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Να ξεκινήσουμε από την αρχή, από την ιστορία του Βαρουφάκη. 28,5 δισεκατομμύρια δικά σας χρήματα, ήταν οι φόροι σας, δόθηκαν στις τράπεζες για να έχει το δημόσιο παρέμβαση, για να έχει το δημόσιο χώρο άσκησης πολιτικής για την πρώτη κατοικία, για την ανάπτυξη και για τη στήριξη των καταθέσεών σας. Και γίνανε καπνός. Από τα 30 μείνανε 700-800 εκατομμύρια. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Μια συγκεκριμένη στρατηγική που είχε ο κύριος Τσίπρας, η οποία βέβαια σου λέει έκανα εκλογές, έκανα δημοψήφισμα, ξεγράφεται. Τα λεφτά δεν τα ξεγράφεις. Τα λεφτά είναι ήδη. Τα λεφτά είναι ήδη, κάποιος πρέπει να τα δώσει. Τα λεφτά μας αυτά χάθηκαν και ήταν τα δικά μας χρήματα. Να πάμε την επόμενη περίοδο. Πού ξανά γίνει, και εκεί πραγματικά είναι για μένα η καταδίκη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Εγώ το ζήσα τότε στις Βρυξέλλες. Που βγαίναν οι Γάλλοι σοσιαλιστές και λέγανε να χαιρετήσουμε, λέει, το δημοψήφισμα στην Ελλάδα ως μέτρο δημοκρατίας. Έκαναν ποτέ δημοψήφισμα στη Γαλλία σε 5 εργάσιμες μέρες? Σε καμιά αποικία της Γαλλίας στην Αφρική μπορεί να κάνανε, στον Μπενίν, δημοψήφισμα σε 5 εργάσιμες μέρες για να παίξουν τις τύχες ενός λαού στην κοροϊδία. Οι Γάλλοι στη Γαλλία δεν το κάνανε ποτέ. Ούτε οι Γερμανοί στη Γερμανία, ούτε οι Ιταλοί στην Ιταλία, ούτε κανείς. Γιατί έχουν κάνει δημοψηφίσματα. Αλλά έκανε 4, 5, 6 μήνες συζήτηση. Και όχι να έχεις δημοψήφισμα που να βγαίνει 60% ναι. Να κορδεύεις το λαό, να τον εδικάζεις. Να κλείνει η τράπεζα με capital controls. Μα δεν υπάρχει κόστος. Τόσο πολύ ξεχνάμε. Τόσο πολύ λωτοφάγοι γίναμε. Και άντε οι ξένοι δεν έχουν ίδιο συμφέρον. Εμείς, η τσέπη μας, το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς είμαστε εδώ, αυτοί που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Πώς μπορεί να περάσει όλο αυτό απαρατήρητο, αλλά κάποιοι λένε να τσιμπάνε από τη συμφωνία των Πρεσπών?